ισοζύγιο καλών, κακών, θετικών, αρνητικών. Το κρίσιμο είναι να δούμε το Κύριο σε αυτήν την περίοδο, στις συνθήκες της πανδημίας. Η κυβέρνηση κινητοποιήθηκε, έδρασε με γνώμονα την υπεράσπιση της υγείας του λαού μας. Αν κάτι τέτοιο είχε γίνει, θα έπρεπε κυριολεκτικά 1,5 χρόνο μετά τον Μάρτη, γιατί τόσο πάμε, το Μάρτη του 20 θα ξεκίνησε η πανδημία, θα έπρεπε το δημόσιο σύστημα υγείας να έχει καλύψει τα κενά σε προσωπικό, τα οποία είναι τεράστια. Θα έπρεπε να υπήρχαν νοσοκομιακές μονάδες οι οποίες δεν λειτουργούν μόνο για μία νόσο, μεταφέροντας για μετά έναν τεράστιο όγκο νοσοκομιακής περίθαλψης και επεμβάσεων, που σίγουρα θα επιδράσει στην υγεία του λαού μας. Και φυσικά, αν μετρήσουμε μόνο, να δείτε τα στατιστικά σε σχέση με τις προσλήψεις του 20, το προσωπικό στα νοσοκομεία, με βάση το προσωπικό μόνιμου και αορίστου, μειώθηκε αντί να αυξηθεί. Καταλαβαίνω απολύτως αυτό που λέτε για τις προσλήψεις. Απλώς αναρωτιέμαι, εάν χάθηκαν ζωές, θεωρείτε, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε την κρίση αυτή? Θέλω να πω δηλαδή, κύριε Σοφιανέ, ότι η πανδημία έχει τη λέξη παν μέσα. Δηλαδή καλύπτει όλους, όλη την Ιφίλιο, και καλύπτει όλους εμάς που ζούμε σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Αυτό προϋποθέτει και μια σύμπραξη των ανθρώπων μεταξύ τους, η οποία σε μεγάλο βαθμό σε όλες τις χώρες υπάρχει. Έχω την αίσθηση ότι εδώ πέρα δεν έχουμε αυτή την σύμπραξη, την σύμπνοια που χρειάζεται ένα τέτοιο γεγονός, το οποίο είναι πρωτοφανές. Δεν έχουμε να κάνουμε με νορμάλ συνθήκες. Τρεις σχολιασμούς αυτό. Ο πρώτος, εμείς από την αρχή της πανδημίας προτάξαμε την ανάγκη της επίταξης του ιδιωτικού τομέα, ώστε να υπάρχει ένας κοινός σχεδιασμός. Όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές δομές να υπηρετήσουν, και τα διαγνωστικά κέντρα να υπηρετήσουν την ανάγκη της αντιμετώπισης της πανδημίας και τη διαχείρισή της. Κάτι τέτοιο η κυβέρνηση δεν το έκανε. Δεύτερον, το καλοκαίρι, όταν μηδενίστηκαν τα κρούσματα, η κυβέρνηση προχώρησε στο άνοιγμα του τουρισμού χωρίς όρους και προϋποθέσεις, μάλλον με τους όρους και προϋποθέσεις των tour operators και των ταξιδιωτικών και ξενοδοχειακών μονάδων, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο δεύτερο κύμα. Προσέξτε, τους όρους που μπαίνουν σήμερα για το άνοιγμα του τουρισμού δεν μπήκαν πέρυσι τον Ιούλιο. Με αποτέλεσμα να βρεθούμε αντιμέτωποι σε όλα αυτά. Τρίτη πλευρά, η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η κατάσταση στους εργασιακούς χώρους, θέματα που εντοπίζαμε εντονότατα από το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, και η κυβέρνηση κόφευε. Τα μέτρα για να μην κλείνει η εκπαίδευση, με την αποστασιοποίηση, με τους μικρότερους μαθητές ανά τάξη, με τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους εκπαιδευτικούς χώρους. Δεν τα πήρε η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να ανοιγοκλίνει τα σχολεία. Τι έλεγε η κυβέρνηση από την αρχή έως και σήμερα? Ατομική ευθύνη. Τι προσπαθούσε να κάνει? Να ποινικοποιήσει την οργανωμένη αντίδραση με μέτρα προστασίας και αποστασιοποίησης και με μάσκα των κινητοποιήσεων. Και βγαίνει χτες η ανακοίνωση της Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε σχέση με το πόσο επιδρά ο εξωτερικός χώρος, και λέει ότι στους εξωτερικούς χώρους, όταν παίρνονται όλα τα μέτρα και όταν υπάρχει και μάσκα, το ποσοστό μεταδοτικότητας είναι 0,1. Μάλιστα. Τι αποδείχνει όλα αυτά? Αποδείχνουν όλα αυτά ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός, κυριολεκτικά από ένα σημείο και μετά, να αξιοποιηθεί η πανδημία για να νομιμοποιηθεί μια πολιτική, και φυσικά να περάσει η λογική του νόμος και τάξη: καθίστε στα σπίτια μέσα, μην αντιδράτε, δεχτείτε τις συνέπειες, γιατί η κυβέρνηση φροντίζει για το καλό μας. Αυτό το, να το πω έτσι, αυτό το αφήγημα, αυτό το παραμύθι, να το πω έτσι, δεν πιάνει σε έναν κόσμο, και πιστεύω ότι η πλειοψηφία πλέον βλέπει και βγάζει συμπεράσματα. Πιστεύετε ότι τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένου και του δικού σας, θα μπορούσαν να είχαν ενισχύσει την κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας αυτής, όχι μόνο με τις προτάσεις τους, που είναι εφικτές και σε αρκετά μεγάλο βαθμό πολλές από αυτές τις συμμερίζομαι κιόλας, όσον αφορά την επένδυση στην δημόσια υγεία κτλ. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν
κόμματα να έμπρακτα να βοηθήσουν. Αναφέρομαι σε μια κουβέντα που είχαμε με έναν εκπαιδευτικό πρόσφατα εδώ της Μέσης Εκπαίδευσης, τον κύριο Καστανά, ο οποίος έλεγε πολύ θα ήθελα από το ΚΚΕ, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΚΙΝΑΛ, τα άλλα κόμματα που έχουν ένα μηχανισμό κινητοποίησης των στελεχών τους και των μελών τους, να έκαναν φερρυπίν μια εκστρατεία υπέρ του εμβολιασμού. Εγώ γνωρίζω ότι το ΚΚΕ είναι υπέρ του εμβολιασμού. Θα μπορούσατε να είχατε κινητοποιήσει περισσότερο κόσμο, ούτως ώστε να πείσουμε ανθρώπους δικούς μας, δικούς σας που έχετε πολύ καλή οργανωτική δομή εσείς. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ γενικά στα κόμματα, θα μιλήσω για το δικό μας κόμμα. Ασφαλώς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την πρώτη στιγμή στάθηκε υπεύθυνα και όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας, τα μέτρα υγιεινής, τα μέτρα ατομικής προστασίας, αλλά και όσον αφορά τα συνολικότερα κοινωνικά μέτρα που έπρεπε να πάρθουν. Θα θυμίσω επίσης ότι εμείς από την αρχή αντιταχθήκαμε σε μια προσπάθεια συνωμοσιολογίας γύρω από την ίδια την πανδημία, κρύβοντας την σχέση που είχε η πανδημία από τα πράγματα με την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Θα θυμίσω επίσης ότι εμείς βάλαμε φραγμό σε οποιαδήποτε λογική η οποία οδηγούσε ενάντια στον εμβολιασμό. Και μάλιστα όχι τώρα που μιλάμε για το εμβόλιο, για ένα νέο εμβόλιο, που είναι λογικό να υπάρχουν και ανησυχίες και προβληματισμοί στον κόσμο από την ίδια την οξύτητα του ανταγωνισμού των πολυεθνικών γύρω από το ίδιο τα τόσα εμβόλια που βγήκαν, αλλά και πριν. Γιατί σας θυμίζω ότι το αντιεμβολιαστικό κίνημα, όπως το λένε, προϋπάρχει γενικεύοντας έναν ανορθολογισμό και μια αντιεπιστημονική λογική ανάμεσα στον κόσμο. Εμείς είμαστε υπέρ των εμβολίων. Τα εμβόλια είναι μέτρο το οποίο προστατεύει την ανοσία στον πληθυσμό, δημιουργεί τείχους απέναντι στις ασθένειες και όσον αφορά και τη συγκεκριμένη ασθένεια. Ταυτόχρονα, ειδικά οι κομμουνιστές και τα μέλη, τα στελέχη μας, οι φίλοι του κόμματος, πρωτοστάτησαν σε όλους τους χώρους για να πάρθουν μέτρα τα οποία θα στήριζαν τη λειτουργία των χώρων, τη λειτουργία της εκπαίδευσης. Είναι τυχαίο ότι στην εκπαίδευση πάνω από το 75% των εκπαιδευτικών έχουν εμβολιαστεί. Είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση που λιδωρούσε τους εκπαιδευτικούς, η εκπαιδευτική έφερα σε πέρας μια πολύμηνη διαδικασία τηλεκπαίδευσης με τεράστιες προσπάθειες, υπεράνθρωπες προσπάθειες και τεράστιο χρόνο μπροστά στα κομπιούτερς, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση απαξιούσε και κυριολεκτικά στοχοποιούσε τους εκπαιδευτικούς, για να θυμίσω την προσπάθειά της να περάσει την ηλεκτρονική ψηφοφορία που απέτυχε παταγωδός, ή την προσπάθειά της να ελέγξει με την δίθεν αξιολόγηση που επίσης απέτυχε παταγωδός. Και λέτε επομένως ότι ευθύνες. Λέτε επομένως ότι το, συγγνώμη, το ΚΚΕ βοήθησε, λέτε, στο να επιτευχθεί αυτό το ποσοστό του 75% πόσο είναι του εμβολιασμού των εκπαιδευτικών, ότι παίξατε κι εσείς ένα ρόλο σε αυτό. Παίξαμε ένα ρόλο από πλευράς πολιτικής, από πλευράς μαζικής δράσης. Ωραία. Και όχι μόνο στον χώρο των εκπαιδευτικών και αλλά και στους χώρους των νοσοκομειακών γιατρών και σε άλλους μαζικούς χώρους που είχαν άμεση σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ενώ θα ήθελα να μην περάσει απαρατηρήτο το γεγονός ότι το κόμμα μας και η κομμουνιστική νεολαία προσπαθεί κυριολεκτικά να μπει επιτακτικά η ανάγκη της λειτουργίας των πανεπιστημίων. Δεν μπορούν οι φοιτητές να είναι 2 χρόνια έξω από τα αμφιθέατρα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση που δίνει 30 εκατομμύρια για πανεπιστημιακή αστυνομία να κρατάει τους φοιτητές μακριά από τη διαζώση της εκπαίδευσης, απαιτώντας μέτρα για την ασφαλή λειτουργία. Και αυτά η κυβέρνηση συνεχίζει να κλείνει τα αυτιά και έχουμε την πρωτοτυπία η χώρα να ανοίγει τα σύνορά της, να υποδέχεται τους τουρίστες, να ανοίγουν ξενοδοχεία, στα αεροπλάνα να είναι στιβαγμένοι επιβάτες. Έτσι, και τα πανεπιστήμια να παραμένουν κλειστά. Αυτές οι ευθύνες πρέπει να αναδειχθούν και να απαιτηθούν και φυσικά με όρους κινήματος. Τώρα, θεωρώ λίγο υπερβολικό το στιβαγμένοι επιβάτες. Έχω ταξιδέψει πολλές φορές τον τελευταίο καιρό για τη δουλειά μου. Δεν σας κρύβω ότι νιώθω πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα σε ένα αεροπλάνο, διότι περνάω από 100 ελέγχους παρά να μπω σε ένα δεν θα πω αμφιθέατρο πανεπιστήμιο, αλλά να μπω σε ένα χώρο που θα είναι ανεξέλεγκτο. Ξέρετε, αυτό το πράγμα. Επειδή και εγώ γύρισα το Σαββατοκύριακο από την επαρχία, είναι λίγο ηρωνικό να στα αεροδρόμια να ακούμε κρατάτε τις αποστάσεις και μέσα στο αεροπλάνο να βρίσκονται 6 άνθρωποι, 3 και 3 στη σειρά, ο ένας δίπλα στον άλλο. Ναι, δεν ξέρω σε ποιο πτήση μπήκατε, Αθήνα, αλλά ξέρω ότι για να μπει στο αεροπλάνο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σας λέω εγώ συγκεκριμένα. Ναι.
την απογευματινή πτήση. Μάλιστα. Του Σαββάτου το απόγευμα. Δεν ζητήσανε να αν έχετε τεστ ή όχι, έτσι. Μα δεν, ούτε τεστ είναι υποχρεωτικό στις πτήσεις του εσωτερικού. Εσωτερικό δεν είναι. Το ξέρετε. Και ξέρετε ότι αυτά όχι τώρα, αλλά όλη την περίοδο της πανδημίας στα αεροπλάνα υπάρχει συγκεκριμένο καθεστώς με το οποίο λειτουργούν. Αλλά το έφερα σαν παράδειγμα. Λέω στο αστείο της υπόθεσης να ακούς το αεροδρόμιο κρατά τις αποστάσεις και μέσα στο αεροπλάνο να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον στη σειρά. Και φοράγανε μάσκες. Εννοείται αυτό. Μάλιστα. Αυτό εννοείται. Μάλιστα. Ωραία. Το τελευταίο που θέλω να σας θέσω είναι ένα ζήτημα που έχει συζητηθεί και συζητείται αυτό το καιρό πάρα πολύ. Είναι η ιστορία με την αεροπειρατεία στην Λευκορωσία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έβγαλε μια ανακοίνωση. Θα ήθελα να μου την εξηγήσετε λίγο, δηλαδή τη θέση. Δεν ξέρω αν την έχουν παραποιήσει τα μέσα ενημέρωσης. Χαρακτηρίσατε ομή βία την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών στα εσωτερικά της Λευκορωσίας. Θεωρήσαμε απαράδεκτη καταρχάς την αναγκαστική προσγείωση κατά δικαστέα που οδήγησε στη σύλληψη του συγκεκριμένου δημοσιογράφου εκ των ηγετών της αντιπολίτευσης, η οποία στηρίζεται ανοιχτά και ξεκάθαρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ότι στηρίζεται μια αντιπολίτευση και μάλιστα θεωρείται νόμιμη κυβέρνηση και καλείται στην Ελλάδα η αρχηγός της αντιπολίτευσης να μιλάει σαν εκπρόσωπος κράτους, νομίζω το γνωρίζετε. Και αναφέρομαι στο Φόρουμ των Δελφών και τις συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών. Και φυσικά δεν ξέρω ποιες άλλες χώρες η αντιπολίτευση απέναντι σε εκλογές, οι οποίες δεν αναγνωρίζει, θεωρείται κυβέρνηση από κάποια άλλη κυβέρνηση, παραγνωρίζοντας την κυβέρνηση που υπάρχει. Γιατί θεωρείται κυβέρνηση? Παρακολούθησα τη συζήτησή της στο φόρουμ της. Δεν την παρουσίασε κανένας ως κυβέρνηση της Λευκορωσίας, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ σας βάζω τις εξής πλευρές. Πρώτον, η ενέργεια αυτή είναι απαράδεκτη και είναι καταδικαστέα. Αυτό είναι καλό και μας εκθέτει εμάς τους δημοσιογράφους που προβάλλουμε τη δεύτερη πρόταση. Δηλαδή παραβλέπουμε το ότι καταδικάζεται απερίφραστα την αεροπειρατεία και προβάλλουμε ότι το δεύτερο που σας διάβασα πριν για ομή βία της παρέμβασης. Όλες οι λέξεις έχουν την αξία τους. Ασφαλώς. Εμείς θεωρούμε απαράδεκτη και καταδικαστέα η προσγείωση του αεροσκάφου στο Μίνσκ έξω από την πορεία του. Ωραία. Πείτε μου, γιατί είναι τώρα παρέμβαση ομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κρύβει το γεγονός ότι ενώ το 2016 είχε άρρηκη ρώση στο Λουκασέγκο, γιατί ο Λουκασέγκο τα έκοβε με τη Ρωσία και άνοιγε διάβλους με τη Δύση, όταν άλλαξε το παιχνίδι και ο Λουκασέγκο ξαναγύρισε στη Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει με μέτρα κάθε είδους για να μπορέσει να αποσπάσει αυτή τη χώρα, στηρίζοντας την αντιπολίτευση, κινητοποίησης και όλα αυτά, σε σχέση με τους ευρύτερους σχεδιασμούς περικύκλωσης Ρωσίας. Αυτή η παρουσίαση, αυτή η ανάλυση δεν είναι εξωπραγματική, είναι απολύτως λογική μετρώντας το τι συμβαίνει. Δεύτερον, τα όρια της υποκρισίας, ξέρετε, φτάνουν και κάπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι υποκριτές όταν μιλάνε για δημοκρατία. Εδώ πριν από μια εβδομάδα 300 νεκροί στην Παλαιστίνη, στη Γάζα, και η κυβέρνηση μίλαγε για δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ και η Ευρωπαϊκή Ένωση κόφευε, δεν πήρε κανένα μέτρο. Πόσες χιλιάδες είναι οι πολιτικοί κρατούμενοι στην Τουρκία? Τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό? Για πείτε μου, όταν δολοφονήθηκε και τεμαχίστηκε ο Σαουδάραβας αντιπολιτευόμενος, τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση και ο λαλίστατος κύριος Μητσοτάκης? Βγήκε να καταγγείλει τον πρίγκιπα ή κάνει business με τον πρίγκιπα? Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε μία αλακάρτ δημοκρατική ευαισθησία. Για ποιον Σαουδάραβα αντιπολιτευόμενο αναφέρεστε? Για το δημοσιογράφο, το Κασόγγι? Βεβαίως, το δημοσιογράφο. Ναι. Είναι δεδομένο ότι δολοφονήθηκε. Βεβαίως, νομίζω ότι υπήρξε κατηγορηματική κατεδίκη. Κανένα μέτρο δεν πάρθηκε εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και η κυβέρνηση κάνει business και στρατιωτικές. Στέλνει πάτριο στη Σαουδική Αραβία και φτιάχνει άξονες.
Μήπως υπήρξε καμία αντίδραση όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ κατέβασε το αεροπλάνο του Μοράλες, του πρόεδρου της Βολιβίας, αναγκαστικά στη Βιέννη. Συγγνώμη, τι μέτρο θα μπορούσε να πάρει μια κυβέρνηση εναντίον της Σαουδικής Αραβίας? Επί του συγκεκριμένου. Τα μέτρα που πήρε για τη Λευκορωσία. Δηλαδή να απαγορεύσει. Τα μέτρα που πήρε για τη Λευκορωσία, γιατί δεν τα παίρνουν, τι αντιδράσεις αυτό, αυτό το πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση ομαδικά. Ομαδικά εκεί, ναι. Γιατί δεν υπήρχε ομαδικό μέτρο. Για το Ισραήλ, το κράτος τρομοκράτη που κατέχει δύναμη κατοχής τόσα χρόνια τα Παλαιστινιακά εδάφια, δεν παίρνει κανένα μέτρο. Μάλιστα. Αυτό που αποδεικνύει είναι αυτό που εκτιμούμε. Πρώτον, ότι η ενέργεια αυτή απαράδεκτη αξιοποιείται στους σχεδιασμούς που έχουν στόχο να τραβήξουν τη Λευκορωσία από τη Ρωσία. Και δεύτερον, μια δημοκρατική ευαισθησία υποκριτική, φαρισαϊκή, η οποία λειτουργεί à la carte. Όποτε θέλουμε, θυμόμαστε τα δημοκρατικά δικαιώματα και όποτε δεν θέλουμε, κυριολεκτικά στηρίζουμε έως και δολοφόνους, οι οποίοι μάλιστα τεμαχίζουν πτώματα αυτών που δολοφόνησαν. Εντάξει, νομίζω ότι, όμως ότι η συζήτηση μπορεί να ξεφύγει εντελώς αν αρχίσουμε ο ένας και ο άλλος, δηλαδή αν πιάσει κάποιος και το κεφάλαιο της Χαμάς, δεν θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι άγιοι το κεφάλαιο οι άνθρωποι της Χαμάς. Και καμία αγιοποίηση δεν υπάρχει έτσι, για τη Χαμάς. Συγγνώμη κύριε Σοφιάνε, θέλω να προσπαθήσω να βάλω, να προσπαθώ να βάλω μια τάξη βεβαίως, στη σκέψη μου. Συγκράτησα. Για κατοχή. Σύμφωνοι. Όταν καταγγείλουμε την Τουρκία για κατοχή της Βόρειας Κύπρου, θα μιλάμε και για κατοχή του Ισραήλ της Παλαιστίνης. Αλλιώς, όταν μιλάμε για διεθνές δίκαιο, θα μιλάμε υποκριτικά, όπως κάνουν οι κυβερνήσεις οι ελληνικές και οι σημερινές και οι προηγούμενες, όπως κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικάνοι. Αυτό αναδείχνουμε. Εντάξει. Είναι μεγάλη συζήτηση πάντως και η Κύπρος πήρε την ίδια θέση. Υπάρχει και το θέμα των λεπτών ισορροπιών που και εγώ το αμφισβητώ πολλές φορές. Δηλαδή λέω ότι οι λεπτές ισορροπίες όταν εμείς συμμαχούμε με το Ισραήλ, την Αίγυπτο για την ΑΟΣ μας και τα λοιπά, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε τον ανθρώπινο παράγοντα. Είμαι από εκείνους που λέμε ναι, θα καταδικάσω ρητά όποια ενέργεια εκδηλωθεί από αυτή τη χώρα, έστω και αν είναι σύμμαχός μου και με βοηθάει αυτή τη στιγμή στην ΑΟΣ ή υποστηρίζει τις δικές μας τις θέσεις. Είναι λεπτή. Υπάρχει μια λεπτή. Δηλαδή αν ήσασταν κυβέρνηση και εσείς θα βρισκόσασταν στο ίδιο σημείο να διαχειριστείτε πολύ δύσκολα προβλήματα εξωτερικής πολιτικής. Επανέρχομαι όμως στο θέμα της Λευκορωσίας και δυσκολεύομαι να καταλάβω αυτό που μου είπατε για την αρχηγό της αντιπολίτευσης, ότι εκλήθη εδώ στο Φόρουμ των Δελφών να μιλήσει σαν περίπου παράγον, σαν θεσμική παράγον. Η γυναίκα αυτή είναι εξόριστη. Δεν μπορεί να πάει στη Λευκορωσία, διότι είναι δικτατορικό το καθεστώς εκεί. Ναι, η γυναίκα αυτή είναι εξόριστη, όπως εξόριστη είναι και Τούρκοι, όπως είναι και Κούρδοι. Ωραία, δεν έπρεπε να κληθεί στους Δελφούς και να μιλήσει για τη χώρα της? Ξέρετε, το Διεθνές Φόρουμ των Δελφών δεν είναι μια αγία οικογένεια. Τι είναι? Δημοκρατικών και ευαίσθητων πολιτών. Έτσι όπως και τα διάφορα φόρουμ, τον Νταβός και άλλα, δεν είναι γενικός και αορίστος. Το Διεθνές Φόρουμ των Δελφών, είναι λέσχη του Bilderberg, τι είναι? Κάποια φόρουμ ακτιβιστών. Το Διεθνές Φόρουμ των Δελφών. Το Διεθνές Φόρουμ των Δελφών με βάση τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες είναι ένα φόρουμ το οποίο κυριολεκτικά στηρίζει διάφορους γεωπολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς σχεδιασμούς και ανταλλάσσονται απόψεις και ιδέες και γνώμες και σκέψεις. Από εκεί και πέρα, εγώ ξαναλέω ότι πριν έρθει στο Φόρουμ των Δελφών, συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών, δημιουργίες καλέσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα, δηλαδή επιλεκτικές σχέσεις και μάλιστα πότε, όταν ο Λουκασέγκο έκοψε το δρόμο που είχε ανοίξει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξαναγύρισε στη Ρωσία. Όσο τον είχε ανοίξει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Λουκασέγκο δεν υπήρχε πρόβλημα και τον χτυπάγαν στην πλάτη για να τον τραβήξουν. Αυτό που αναδείχνουμε λοιπόν είναι τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς, είναι τις αντιθέσεις. Ρωσία, Κίνα, ΗΠΑ σκοτώνονται κυριολεκτικά για το ποιος θα έχει τα μερίδια και στη στρατιωτική και στην οικονομική διαδικασία. Σε αυτό το σκότωμα που δεν παίρνουμε το μέρος ούτε των Ρώσων, ούτε των Κινέζων, ούτε των Αμερικάνων, πρέπει να έχουμε και ένα μυαλό και μια λογική για να καταλαβαίνει και ένας κόσμος, για να μην στρατεύεται ένας κόσμος κάτω από ξένες σημαίες, για τα δικά του τα συμφέροντα. Μάλιστα. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν αναλύουμε τα γεγονότα και παίρνουμε θέση.
και αναδείχνουμε και την υποκρισία. Ωραία. Η οποία βγάζει και μάτι με μια έννοια. Κύριε Σοφιανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλόξενη συζήτηση, την εκπομπή σας και την ωραία συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.